Ο έμπορος Δημήτρης Μητσόπουλος, μέλος της διοίκησης του επιμελητηρίου και υποψήφιος στις εκλογές την Κυριακή με το Φώτη Δαμούλο, μας λέει τους λόγους που πρέπει να ψηφιστεί ο κύριος Δαμούλος, ενώ απαντώντας στους αντιπάλους της παράταξης, τονίζει ότι κάνουμε επιμελητηριακές εκλογές και όχι βουλευτικές εκλογές. Όπως ξέρουμε, την Κυριακή έχουμε τις εκλογές. Υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια και στα δύο ψηφοδέλτια υπάρχουν πολύ αξιοπρεπείς και άξιοι συνάδελφοι. Απλά οι επαγγελματίες καλούνται να επιλέξουν ένα από τα δύο. Εμείς απλά παραθέτουμε σαν επιχειρήματα ότι υπάρχει ο επικεφαλής, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στα επιμελητηριακά και έχει και μια σφαιρική και τεχνοκρατική διαχείριση των θεμάτων που μπορεί να κάνει. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα σύνολο 58 υποψηφίων, το οποίο είναι όλοι σοβαροί, επιτυχημένοι και άξιοι επαγγελματίες, που βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχει αντιπροσώπους από όλες τις περιοχές της Αγωλίδος, κάτι το οποίο παλιά δεν μπορούσαμε να το καταφέρουμε και τώρα το έχουμε επιτεύξει. Ειδικά από τον Ναύπλιο έχουμε 17 άτομα και καλούμε τους ναυπλιείς να στηρίξουν τους υποψηφίους τους και έχουν και επιμερισμό υποψηφίων σε όλους τους κλάδους, που σημαίνει ότι έχουμε μια αντιπροσώπευση τέτοια που μπορεί να επιλύει τα κατά κλάδο προβλήματα και όλα αυτά κάνουν μια σφαιρική έτσι προσέγγιση του θέματος του επιμελητηρίου, που νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Και με βάση την εμπειρία που έχουμε εδώ και τόσα χρόνια, ότι είμαστε ο συνδυασμός που πάντα ήταν παρόν στην αίθουσα. Γιατί μπορεί να λέμε προεκλογικά πάρα πολλά και να τάζουμε πάρα πολλά στους συναδέλφους. Αλλά το βασικό είναι ποιοι έρχονται στην αίθουσα. Και εμείς, δεν θέλω να μιλήσω για τον όλο συνδυασμό, όσοι γνωρίζουν τι γίνεται, ήμασταν πάντα μέσα στην αίθουσα. Κύριε Μητσόπουλε, γνωρίζουμε, έχουμε ακούσει ότι ένας από τους βασικούς λόγους που σας. Από τα επιχειρήματα του αντίπαλου συνδυασμού είναι ότι ο κύριος Δαμούλος και ο συνδυασμός εκφράζει το ΠΑΣΟΚ και άρα την πολιτική του ΠΑΣΟΚ που έχει φέρει τόσο δυνά στον εμπορικό κόσμο. Μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα έντυπο πάνω που αναφέρεται πάνω σε αυτό το λόγο. Ισχύει το συγκεκριμένο? Κοιτάξτε να δείτε, έχει βγει μια στρατηγική από τον άλλο συνδυασμό να προσπαθήσει να εγκλωβίσει τον κόσμο σε ένα δίλημα ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία με τη λογική ότι αφού το ΠΑΣΟΚ φταίει για όλα, άρα εμείς φταίμε για όλα. Δηλαδή, και μάλιστα το καλούν τους κάποιοι εξωθεσμικοί και εξωμελητηριακοί, καλούν τον κόσμο σε μορφή δημοψηφίσματος. Δηλαδή, εξευτελίζουμε τελείως την έννοια των εκλογών του επιμελητηρίου για να υποδείξουμε το θυμό μας σε κάτι άλλο. Αυτό είναι τραγικό. Και μάλιστα όταν καλούν σε αυτό το θέμα κάποιοι που δεν έχουν σχέση με το επιμελητήριο, γιατί στην ουσία καλούν τους συναδέλφους όχι να κάνουν τους αξιότερους του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά να δείξουν το θυμό τους για κάτι άλλο. Εκλογές θα έχουμε 4-5 μήνες. Ο κόσμος μπορεί να εκτονώσει την οργή του και να αποτυπώσει την συμπεριφορά του εκεί. Στο επιμελητήριο πρέπει να δείξει ποιοι είναι οι άξιοι που έχουν να κάνουν με τον επιχειρηματικό κόσμο και να τους εκλέξει. Και βέβαια προσπαθούν να εγκλωβίσουν τον κόσμο ότι εμείς φταίμε για όλα. Αυτό είναι απίστευτα προσβλητικό για τους 58 επιχειρηματίες οι οποίοι απαρτίζουν τον συνδυασμό και μάλιστα όταν πολλοί από αυτούς δεν προέρχονται από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Άρα είναι διπλό το κακό.